Τα παιδιά των φυλακών σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, εκ του νόμου, δεν θεωρούνται κρατούμενοι. Επομένως, δεν πρέπει να στερούνται κανένα από τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζουν διεθνείς συμβάσεις. Η ζωή ενός παιδιού, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στη φυλακή δεν είναι ρόδινη. Στην ουσία, ακολουθεί το πρόγραμμα που ακολουθεί οποιοδήποτε κρατούμενος, δηλαδή καταμέτρηση κάθε απόγευμα και κάθε πρωί που ανοίγουν τα κοιλιά, ίδιες ώρες προαυλισμού, όσες ώρες είναι δηλαδή ανοιχτές το προαύλιο για τον οποιοδήποτε κρατούμενο και για τα παιδάκια. Ίδιος χώρος στην ουσία, απλά με τη διαφορά ότι μπορεί να ζει μόνο με τη μητέρα του. Στην ουσία, είναι ένας κρατούμενος που η ηλικία του δεν ξεπερνά τα 3 έτη. Εκτός από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα παιδί που βρίσκεται έγκλειστο μαζί με τη μητέρα του στη φυλακή, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και το παιδί που βρίσκεται μακριά από τη μητέρα του. Φανταστείτε πώς είναι να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς τη μητέρα του, σε ηλικία 1-2-3 ετών. Φανταστείτε πώς είναι να ζει μόνο του με τον πατέρα του, με αποτέλεσμα ο πατέρας προφανώς να μην μπορεί να εργαστεί και να δημιουργούνται προβλήματα και οικονομικής φύσεως και για τα απλά βιοποριστικά πράγματα, ας πούμε, του παιδιού. Φανταστείτε ένα παιδί που αναζητάει συνέχεια τη μητέρα του, που δεν μπορεί να καταλάβει ότι η μητέρα του είναι στη φυλακή, με αποτέλεσμα να ρίχνει τις ευθύνες στον ίδιο τον εαυτό, ας πούμε. Ήδη από το 1940 έχουν καταγραφεί διεθνώς οι πολλές φορές μη αναστρέψιμες συνέπειες που μπορεί να έχει ο εγκλεισμός στην ανάπτυξη του παιδιού. Ανασφάλεια, ανία, απάθεια, διαταραχές στην κοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματικές και γνωστικές βλάβες, ανετοιμότητα για μάθηση, διαταραχές στην νοητική ανάπτυξη, αδυναμία εμπιστοσύνης, έντονος αρνητισμός, αναπτυγμένο αίσθημα ενοχής και κατωτερότητας και άλλα. Είναι μια σχέση ανάμεσα, να το πούμε ξεκάθαρα, ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο συγκοινωνούντα δοχεία, όπου όποιο ερέθισμα έρχεται από τη φυλακή, διαπερνάει τη μητέρα, διαπερνάει το παιδί, διαπερνώντας το παιδί, διαπερνάει τη μητέρα. Άρα η κατάσταση για αυτά τα παιδιά είναι δύσκολη, όπως είναι και η σχέση τους. Όλες αυτές οι καταστάσεις, γιατί έχω επισκεφτεί φυλακές, ανοίγω πόρτα, κλείνω πόρτα, χτυπάει το κουδούνι, φωνάζει ο άλλος από εδώ, όλα αυτά είναι ερεθίσματα τα οποία τα παιδιά δεν τα βοηθάνε καθόλου, έτσι, στην ανάπτυξή τους. Υπάρχει η δυστυχία που υπάρχει μέσα στις φυλακές. Από όσο ξέρω, και τα κελιά που μένουν με τις μητέρες τους είναι πολύ κοντά στο φαρμακείο της φυλακής, με αποτέλεσμα να ακούνε και άσχημες καταστάσεις από άλλες κρατούμενες που μπορεί να τους έχει συμβεί το παραμικρό, να έχουν κάνει κακό στον ίδιο τους τον εαυτό κτλ. Αυτοί είναι οι λόγοι που εγώ, ας πούμε, επέλεξα το παιδί μου να μην το στείλω εκεί μέσα. Επέλεξα να μην φέρω το παιδί μου σε κατάσταση φυλακής, μέσα στα κάγκελα, με ωράριο, να μπαίνει κάθε πρωί ένας υπάλληλος να μας μετράει, να μας κλείνει. Τι να πω σε αυτό το παιδί όταν με ρωτήσει γιατί μας κλείνουν ή γιατί δεν βλέπουμε έξω ή γιατί δεν βγαίνουμε έξω. Οπότε επέλεξα ότι δεν είναι καλό για το παιδί, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Υπάρχουν γύρω στα 8 παιδάκια, 8 μητέρες με τα παιδάκια τους. Υπάρχουν δύο έγκυες, όμως υπάρχουν και γυναίκες όπως εγώ που επιλέξαμε να μην πάρουμε τα παιδιά μας στη φυλακή, γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση φυλακής. Τον Μάρτιο του 2016, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, εγκαινιάζει το πρώτο παιδικό επισκεπτήριο. Με το παιδικό επισκεπτήριο βελτιώνονται οι δείκτες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, ενδυναμώνονται οι οικογενειακοί δεσμοί και μειώνονται οι αναπόδραστες αρνητικές συνέπειες του εγκλεισμού, ενώ επιδιώκεται η ομαλή κοινωνική και οικογενειακή επανένταξη του κρατούμενου και κατά συνέπεια μειώνονται οι πιθανότητες υποτροπής, δηλαδή υλοποιείται η αληθινή αντεγκληματική πολιτική. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είναι ζωγραφισμένη τύχη. Υπάρχουν καναπεδάκια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει την κατάσταση. Και πάλι υπάρχει υπάλληλος ανάμεσά μας. Δηλαδή ένα παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά που βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Πάλι δεν υπάρχει αυτή η συνδετικότητα μεταξύ της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να δει κοντά τον μπαμπά και τη μαμά, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση από τον σύζυγο. Πρέπει να είσαι μόνο κοντά με το παιδί. Πολλά παιδάκια αναρωτιούνται, ρωτάνε τις μαμάδες τους αν έχουν χωρίσει, γιατί δεν αφήνουν ούτε να αγκαλιάσουν τον μπαμπά. Οπότε δεν έχει αλλάξει σε κάτι πάνω στο παιδί. Εντάξει, μόνο ότι βλέπουν χαρούμενες εικόνες. Όπου για να φτάσει ένα παιδί στο παιδικό επισκεπτήριο θα πρέπει να έχει περάσει από δύο ελέγχους μέσα από καρκινογόνα μηχανήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Έχω δει καταστάσεις παιδάκι να περιμένει τη μητέρα του και να βγαίνει κάποια άλλη μητέρα, ας πούμε, να κάνει παιδικό επισκεπτήριο και να πηγαίνει το παιδάκι να αγκαλιάζει αυτήν, καθώς είχε ξεχάσει το πρόσωπο της ίδιας της μάνας. Πριν περίπου ένα χρόνο,
Μαζί με το Σύμφωνο Συμβίωσης ψηφίστηκε μια τροπολογία η οποία έλεγε ότι όσες μητέρες έχουν ανήλικα παιδιά ως 8 ετών και έχουν καταδικαστεί ως 10 έτη, θα μπορούν να μετατρέπουν την ποινή τους σε κατοίκον περιορισμό. Η απόφαση γι' αυτό παίρνεται από το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή ή από το δικαστικό συμβούλιο. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η εκτιθισόμενη ποινή να είναι κάτω από 10 χρόνια και να ληφθεί υπόψη αυτό να υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου. Και η μία και η άλλη προϋπόθεση έχουν οδηγήσει ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά η διάταξη παρά για έναν πολύ μικρό αριθμό γυναικών. Η διάταξη δεν αφορά τις υπόδικες σε καμία περίπτωση. Επομένως, γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες θα φυλακιστούν, θα κάνουν την υποδικία τους. Αποφυλακίστηκαν μόνο 2 γυναίκες. Οι υπόλοιπες όλες ήταν απορριπτική απάντηση του Συμβουλίου. Έφυγε μόνο μία από το παράρτημα με το παιδάκι της. Οι υπόλοιπες παραμένουν εκεί, τους έχει έρθει απορριπτική, αν και ούτως ή άλλως είναι πολύ λίγες γυναίκες που εκτείουν ποινή ως 10 έτη. Μετά την ψήφιση του νόμου, τα δικαστήρια έχουν επίσης την τάση να επιβάλλουν ποινές πάνω από 10 χρόνια για να μην συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Αντίστοιχα, ο όρος για το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, που είναι ένας ευρύς και αόριστος όρος και ένας όρος που κρίνεται κάθε φορά με διαφορετικά κοινωνικά κριτήρια, δίνει ένα πρόσχημα στα δικαστικά συμβούλια, αν θες, και στα δικαστήρια να απορρίψουν το αίτημα για την κατοίκον έκτηση. Επομένως, έχουμε μία διάταξη η οποία είναι φτωχή και φιδωλή και δεν απαντάει στο πρόβλημα και στο αίτημά τους. Εγώ θα έλεγα αν υπήρχε κάποια φόρμουλα μέσα από την οποία αυτές οι γυναίκες θα μπορούσαν να εκτίσουν, πώς το λέμε, να περάσουν αυτό το χρόνο που έχει αποφασίσει η πολιτεία κάπου αλλού, όπου θα μπορέσουν και τα παιδιά τους και εκείνες να νιώθουν σαν ελεύθερες, θα ήταν ευχής έργων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά τους και να μην μπουν στη διαδικασία να επαναλάβουν τη ζωή της μητέρας τους. Και στην ουσία μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Δηλαδή συμβαίνει ήδη σε πολλά κράτη αυτό. Δηλαδή στη Σουηδία, στην Ισπανία, στη Ρωσία και σε πολλά ακόμα κράτη υπάρχουν εναλλακτικές μορφές έκτησης ποινής για τέτοιες περιπτώσεις. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων ξεκίνησε καμπάνια με τίτλο «Κανένα μωρό σε κελί». Στόχος είναι να καταργηθεί η φυλάκιση για τον κηδεμόνα βρεφών και μικρών παιδιών και να αντικατασταθεί είτε με ανοιχτές δομές εντός του ιστού της πόλης, είτε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής του κηδεμόνα και επανεξέταση της αναγκαιότητας κράτησης μετά το τέλος της αναστολής, είτε με κατοίκον περιορισμό του κηδεμόνα, με διάθεση μηνιαίου ποσού κάλυψης των απαραίτητων εξόδων και παροχή της κάρτας αλληλεγγύης. Να μπορούν να αποφυλακιστούν και άλλες γυναίκες, να υπάρχει ο κατοίκον περιορισμός, να είμαστε στο σπίτι μας μαζί με τα παιδιά μας, το βραχιολάκι. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν, όμως δεν τα αξιοποιούν.